Αγαπητέ Πάμπο, καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνεις μέσω του Λατσιά TV να επικοινωνήσω με τους δημότες των Λατσιών και ιδιαίτερα τους νέους δημότες των Λατσιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και μέσω του διαδικτύου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρόγραμμά σου στον υπολογιστή τους. Γύρω που θα ήθελα να πω είναι ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης μας θητείας, έχει μείνει έντονα στο. Μου έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος θέλει να προσφέρει στο Δήμο και στους δημότες κατ' επέκταση, έχει την ευκαιρία να το κάνει. Δηλαδή υπάρχει πλούσιον έδαφος για προσφορά στο Δήμο. Γι' αυτό έχω προσπαθήσει να κάνω κατά τη διάρκεια της πενταετίας. Προσφορά στο Δημότιο και στο Δήμο. Διαφωνώ κάθετα με αυτό. Πιστεύω ότι ένα δημοτικό συμβούλιο έχει ευρείες αρμοδιότητες όσον αφορά τις αποφάσεις του. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμη που εναπόκειται στο κεντρικό κράτος να πάρει αποφάσεις ή πρέπει να αγωνιστείς στο κεντρικό κράτος να πάρεις εγκρίσεις. Όμως πιστεύω ότι τα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης υπάρχει περιθώριο για αποφάσεις, για εκτέλεση αποφάσεων και έργων το οποίο θα επιτελεστεί στο Δήμο. Έχουν γίνει από το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο και από τα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, θέλω να πω, αξιόλογα έργα μέσα στο Δήμο. Υπάρχει ορθολογιστική ανάπτυξη. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία χρήζουν διόρθωσης, όμως πιστεύω γενικότερα ο Δήμος των Λατσιών παρουσιάζει μια εικόνα από τις καλύτερες εικόνες που έχουμε να επιδείξουμε ανάμεσα στους Δήμους της Κύπρου. Έχεις δίκιο, κατάγομαι τα Λατσιά, είμαι γέννημα των Λατσιών. Έχω λείψει από τα Λατσιά μόνο μια δεκαετία κατά διάρκεια των σπουδών μου και ένα χρονικό διάστημα που εργάστηκα στις ΗΠΑ. Εκείνο το οποίο μας προβληματίζει και προβληματίζει εμένα ιδιαίτερα είναι η κατάσταση που υπάρχει πρωτίστως στους προσφυγικούς συνοικισμούς των Λατσιών. Αυτοί οι προσφυγικοί συνοικισμοί, τέσσερις κατά κρίβεια, έχουν οικοδομηθεί μετά την τουρκική εισβολή και όλοι ξέρουμε στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχει γίνει. Υπάρχουν κακοτεχνίες, υπάρχουν πράγματα τα οποία αυτές οι οικοδομές είναι σε κακή κατάσταση. Ο πληθυσμός εκεί, οι κάτοικοι έχουν μεγαλώσει, είναι σε μεγάλη ηλικία. Άρα πιστεύω ότι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας είναι η κατάσταση στους προσφυγικούς συνοικισμούς. Το κυκλοφοριακό, έχετε δίκιο, μπορεί να το ξέχασα, είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο κύριες οδικές αρτηρίες. Πιστεύω ότι οι δύο κόμβοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Λευκοσίας Λεμεσού, παρά το Γάσι Πι και παρά το εργοστάσιο Μπίττας, θα δώσουν μια τουλάχιστον αναπνοή όσον αφορά το κυκλοφοριακό και κυρίως στη Γιάννου Κρανεδιώτη. Θα δούμε από εκεί. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα και στο κυκλοφοριακό. Πάμπο, αν μπορώ να πω, από την πρώτη στιγμή που εκλέγηκα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, το έχω πει και προηγουμένως, η πηξίδα μου ήταν η προσφορά. Πιστεύω ότι μέσα στα τελευταία 5 χρόνια έχω αποδείξει ότι έχω προσφέρει στο Δήμο Λατσιών, τουλάχιστον σε αυτό το οποίο, στους τομείς τους οποίους ήμουν και πιο καταρτισμένος, σε θέματα τεχνικά, σε θέματα πρασίνου και ούτω καθεξής. Άρα, χτίζοντας από εκεί που θα σταματήσουμε τώρα, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσφορά μας σε αυτούς τους τομείς. Κυρίως σε αυτήν την πενταετία έχω προσφέρει στα θέματα της Επιτροπής Πρασίνου, όπου ήμουν ο Πρόεδρος,
Έχουμε κάνει ένα αξιόλογο έργο, πιστεύω, όπου είναι και εμφανές από τους, στους δημότες. Έχουμε αναπτύξει τον πυρήνες πρασίνου μέσα στον Δήμο, τους συντηρούμε και πιστεύω είναι ένας από τους τομείς που με ενδιαφέρουν πρώτιστα το πράσινο, η καθαριότητα και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε αυτούς τους τομείς και εκεί θέλω να επικεντρωθώ. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ερώτηση, διότι είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ η όλη εικόνα που παρουσιάζεται στα Λατσιά με τους αλλοδαπούς και όχι μόνο στα Λατσιά, κατ' επέκταση στην Κύπρο. Είχα υπόψη μου κάποιες κινήσεις που θα μπορούσαμε να πάρουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον να εντάξουμε αυτούς τους αλλοδαπούς στην κοινωνία των Λατσιών και της Κύπρου γενικότερα. Πρώτα-πρώτα πιστεύω σαν Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε την ευθύνη να επέμβουμε και να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι διαβιούν σε συνθήκες οι οποίες είναι ανθρώπινες. Βλέπουμε ότι πολλοί από αυτούς ζουν σε τρόγλες, ζουν σε καταστήματα τα οποία είναι χτισμένα για καταστήματα και όχι για σπίτια, χωρίς νερό, χωρίς θερμάσεις, χωρίς και ούτω καθεξής. Πιστεύω ένα από τους τομείς που πρέπει να γεννηθεί σαν Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο έλεγχος των οικοδομών όπου αυτοί οι αλλοδαποί στεγάζονται. Το δεύτερο είναι ο τρόπος ένταξης στην κυπριακή κοινωνία διαμέσου κάποιων εκδηλώσεων όπου θα μπορέσουμε να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους κοντά στην κοινωνία των Κυπρίων. Αγαπητοί φίλοι συνδημότες των Λατσιών, ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπηρετήσω την προηγούμενη πενταετία στο Δημοτικό Συμβούλιο των Λατσιών. Πιστεύω ότι στα πλαίσια του δυνατού μου έχω επιτελέσει ένα έργο σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα ζητώ από εσάς, σε αυτές τις επερχόμενες εκλογές, τη ψήφο σας, ούτως ώστε να συνεχίσουμε μαζί το έργο που έχουμε ξεκινήσει πριν 5 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.